το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει εδρεωμένη πεποίθηση αυτή τη θεώρηση που έχουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο τώρα αλλά και σε άλλες φορές όταν προσπάθησε να αλλάξει τα όρια ηλικίας για τους δικαστές, όταν προσπάθησε να υπαγορεύσει μέσω υπουργού το τι πρέπει να κάνουν και ποιες υποθέσεις να τρέξουν, θεωρείτε ότι το κόμμα που βρίσκεται τώρα στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να ελέγξει ή και να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη? Οι κυβερνήσεις θέλουν να ελέγχουν τη δικαιοσύνη ή να την επηρεάζουν. Και αυτό φαίνεται, γιατί ο διορισμός... Ήταν ο δυτικός πολιτισμός, ωστόσο, αυτός ο οποίος άλλαξε αυτή την πεποίθηση και είπε ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Δεν είναι όλες οι κυβερνήσεις. Ρωτάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση είχε προτείνει το ΚΚΕ να μην υπάρχει διορισμός της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από τις κυβερνήσεις. Πολύ λογικό. Αυτό το ξέρω. Πολύ αυτό λοιπόν το προτείναμε και το απορρίψανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί όμως το απορρίψανε? Γιατί το απορρίψανε? Γιατί θέλουν να έχουν επίδραση, θέλουν να διορίζουν την ανώτατη ηγεσία. Και αν θέλετε, θεωρούμε και υποκρισία τον καυγά του σήμερα. Πάντως ο κύριος Καστανίδης έβαλε τη διαδικασία της άσκησης στον πρόεδρο. Ανεξάρτητα, αν το λέει το Σύνταγμα ή όχι, που το λέει. Δεν θέλουν να το αλλάξουν. Γιατί? Ωραία, κατανοητό. Για το συγκεκριμένο ορισμό διαφωνείτε, συμφωνείτε? Εμείς θεωρούμε πρόκληση και αυτό που έγινε. Δηλαδή απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία από κοινού να συνενέσουν και να αποφασίσουν. Δηλαδή τι, συνεχίζει την πόλωση τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας στη συνάντηση της Κεντρικής του Επιτροπής είπε ότι ναι, να αποφύγουμε την πόλωση. Η κοροϊδία στο Ζενίθ κάθε Ωραία, μέρα. Θέλω να πάω... Έλεος πια. Και το λέω γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση και στη συζήτηση που έγινε, το ΚΚΕ έχει προτείνει και άλλα πράγματα. Έχει προτείνει την κατάργηση του άρθρου 107 που δίνει φορό. Ωραία, μην τα πούμε αναλυτικά. Εντάξει, τώρα. Αλλά να τα ξέρει ο κόσμος. Ένα σωρό φοροαπαλλαγές που είναι συνταγματικές κατοχυρωμένες. Δώστε μου λίγο χρόνο. Και στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και στις ξένες εταιρείες. Θέλω να πάω στο Γιώργο. Κυρία Μανολάκου, θέλω να έρθω σε εσάς και αφού σας γλυκάναμε στην αρχή με το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες του εξωτερικού. ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Το ΚΚΕ στις κάλπες του εξωτερικού. Παραλίγο να είναι δεύτερο. Παραλίγο να είναι δεύτερο, έχετε δίκιο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για το ποσοστό που πήρατε στις ευρωεκλογές εδώ στην εγχώρια κάλπη. Δεν ήταν καλό μάλλον το ποσοστό, ήταν από τα χαμηλά ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος και κυρίως ήταν αρκετά προβληματικό το ποσοστό που πήρατε στους νέους. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Όλα τα κόμματα τα ακούμε να κάνουν την αυτοκριτική τους μετά από ένα μέτριο ή κακό αποτέλεσμα και να αλλάζουν τη στρατηγική τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μας έχει συνηθίσει σε αυτή τη σταθερή γραμμή που λέει το ίδιο πράγμα, με συνέπεια βέβαια, αλλά δεν κάνετε ποτέ αυτοκριτική εσείς. Δεν θα αλλάξετε ποτέ την απεύθυνσή σας που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ προς τους νέους. Το ΚΚΕ σταθερά, έντιμα και ειλικρινά και μαχητικά αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων και κυρίως των νέων, της νεολαίας. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της νεολαίας δεν πήγε να ψηφίσει. Έχετε δίκιο, ένα μεγάλο ποσοστό δεν πήγε. Άρα, τι αυτό σημαίνει αυτό? Όμως... αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και μία έκφραση. Εξάλλου, η πόλωση που ήταν πολύ έντονη στις ευρωεκλογές, που δεν συνηθίζεται, δεν ήταν κλίμα ευρωεκλογών. Αυτό ήταν κλίμα εθνικών εκλογών, σε αυτό έχετε δίκιο. Ήτανε, δώσανε χαρακτήρα ουσιαστικά δημοψηφίσματος. Αυτό λοιπόν τι εμπόδισε? Εμπόδισε να αντιπαρατεθούν και να βγουν τα πραγματικά προβλήματα και ειδικά της νεολαίας. Η νεολαία, ναι, πολλά πράγματα δεν ξέρει. Και δεδομένου ότι αυτή η τελευταία δεκαετία της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης δεν είχαμε και μεγάλους αγώνες. Εκτός από τους αγώνες και τις απεργίες της Κόσκο, των εργαζομένων της Κόσκο,
που καθόλου δεν προβλήθηκε. Γιατί? Γιατί ήταν μια σύγκρουση με ένα γίγαντα, ένα μονοπόλιο. Αυτοί καταφέρανε όχι μόνο να απεργήσουν εξ ολοκλήρου και να κερδίσουν την ένταξή τους στα Βαριά και Ανθιγεινά, αλλά αυτό και δεν προβλήθηκε καθόλου αυτό. Για να συζητηθεί και να επηρεαστεί. Ωραία. Αυτό έχει να κάνει με το δικαίωμα του εργαζομένου. Συνεπώς, έχουμε σε αυτές τις εκλογές για την Ευρωβουλή και για την περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Πόλωση, θολούρα μου λέτε. Πόλωση, θολούρα. Ωραία. Και ακόμα η λαϊκή δυσαρέσκεια που εκφράστηκε. Εκφράστηκε σε ένα κόμμα που κι αυτό έφερε μνημόνια, που κι αυτό έκοψε συντάξεις. Δεν υπάρχει κανείς ευτυχώς, ναι, γιατί όλοι ήταν αντιμνημονιακοί μια περίοδο και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Ναι, υπήρχε η κόκκινη γραμμή, ωραία, την οποία όμως την καταπατήσανε. Θέλω μια σύντομη απάντηση. Συνεπώς, καταλήγω στα εξής. Επειδή πάμε σε εθνικές εκλογές, την πόρτα για να βγει πρώτη, για να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μία εναλλαγή κομμάτων που όμως αρχίζει ο καθένας εκεί που τελειώνει ο προηγούμενος. Δώστε μου, δηλαδή, όμως, φτώχεια, μειώσεις μισθών, συντάξεων, βάσανα. Ωραία. Άρα στις εθνικές εκλογές εμείς καλούμε αυτόν τον κόσμο που τον συναντήσαμε, που προβληματιζόταν. Δεν πήγε με ενθουσιασμό να τους ψηφίσει, με βαριά καρδιά. Δεν ήταν χαρούμενος. Σας το λέμε γιατί μιλήσαμε μαζί τους. Άρα σε αυτές τις εθνικές εκλογές που είναι για κυβέρνηση να ενισχύσουν μια ισχυρή, ωραία, αντιπολίτευση. Μια σύντομη ερώτηση και θέλω μια σύντομη, δηλαδή μια σύντομη απάντηση, κυρία Μανολάκου, για να πάμε σε break. Θα σας το ρωτούσα όταν φεύγατε από εδώ, off-air που λένε. Οι νέοι βλέπουν social media. Θα σας το ρωτούσα ειλικρινά, σας το λέω φεύγοντας από εδώ. Αλλά θέλω να το ρωτήσω στον αέρα. Είναι ένας τρόπος να μιλήσετε μαζί τους. Γιατί δεν κάνετε social media στο Κουκουέ? Είναι μια ερώτηση, γιατί δεν είναι δημοσιογραφική, αλλά είναι περίεργη. Έχουμε ένα 902. Social media, όχι. Όχι. Γιατί έτσι μπορείτε να τους βρείτε τους νέους? Υπάρχει επικοινωνία και κανείς μπορεί, υπάρχει σημείο αναφοράς για να ενημερώνονται και συζητήσεις γίνονται. Αυτό το αποκλείεται ότι πρέπει να το ενισχύσετε? Όχι, βεβαίως. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Είναι νέα τεχνολογία. Είναι ενδιαφέρον, έχει πραγματικά αναμφίβολα και δεν τα υποτιμάμε. Αλλά να πω και κάτι. Υπάρχει και πολύ σαβούρα, υπάρχει και πολύ ψέμα. Όχι άλλο όμως, για να προφυλαχτούν. Ωραία, η κυρία Διαμάντου Μανολάκου, η οποία είναι βουλευτής του ΚΚΕ και θα είναι, φαντάζομαι, σίγουρα υποψήφια ξανά. Λογικά θα αποφασίσουμε. Αλλά αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους απεργούς της ΔΕΠΑ και της Τράπεζας Πειραιώς. Αρνούνται το δουλεμπόριο. Γι' αυτό απεργούν δυνατά. Και καλό είναι να αναφερόσαστε και σε αυτούς τους αγώνες.